ανεβήσετε εδώ με την παράσταση. Η σεξουαλική ζωή του κυρίου και της κυρίας Παπαχαραλάμπου. Για πείτε μου λίγα. Της Παπαδοπούλου. Για πείτε μου λίγα λόγια για την παράσταση, γιατί έχω ακούσει ότι γίνεται χαμός. Είναι μια δουλειά που την αγαπάμε πολύ καταρχάς. Είναι κατά την άποψή μου ίσως το καλύτερο έργο της Δήμητρας. Και νιώθω πολύ τυχερή που είμαστε εμείς που το υπηρετούμε. Εγώ κάνω μια γυναίκα σαν όλες μας. Γενικά το ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι όχι απλώς της διπλανής πόρτας, της ίδιας πόρτας. Όπου πάει να κάνει σαν τα μούτρα του, θα με πεθάνεις. Τελικά ίσως και να έχει δίκιο η Τζοϊς που λέει ότι συγχαιρόμαστε το έλκυμα. Γιατί εγώ δεν σκέφτηκα τίποτα περισσότερο στον Άρτερ από το μαζού εν δεζού. Αυτή την εποχή πώς είστε στη ζωή σας, είναι όλα καλά τα πράγματα, γιατί... Αυτή την εποχή είμαι στη Θεσσαλονίκη και είμαι καλά. Είναι πολύ βασικό. Καλά, είμαι καλά. Είμαι ήσυχα, έχω πάρα πολύ μεγάλες αγωνίες για το μέλλον. Αγωνίες γιατί έχετε για το μέλλον, για το αν θα έχετε δουλειά, αν... Πρώτο και κύρια, φυσικά η δουλειά μας πάρει το κακό στο χειρότερο. Ο κόσμος, τα πρώτα πράγματα που κόβει είναι τα περιτά, όπως τα θέατρα για παράδειγμα. Έχει κοπεί η τηλεόραση, τις κάνουμε το μνημόσυνο. Έχει γίνει καμιά πρόταση τώρα τελευταία? Απολύτως καμία. Καμία? Όχι, καμία. Δεν έτυχε ποτέ. Δεν περιμένω και καμία για να μιλήσω. Είστε τόσα χρόνια στο χώρο. Έχετε τόσους φίλους, τόσους γνωστούς. Δεν μπορούσατε να πείτε εσείς να πάρετε ένα τηλέφωνο? Να πάρω ποιον, αφού δεν δουλεύει κανείς. Γίνονται όπως ένα φίλο με τα παντελόνια κάτω ή κάποια άλλη. Ναι, αυτό γίνεται μόνο. Όλα τα άλλα, ναι, ας τα πληρώσουν πρώτα εκείνα τα σύριαλ, ας πληρωθούν οι καλοί μου συνάδελφοι πρώτα και μετά εγώ θα πάω να ζητήσω δουλειά. Θυμωμένη, γιατί να δουλεύω. Μα δεν είναι απαράδεκτο να δουλεύουν ένα χρόνο οι άνθρωποι και να μην έχουν πάρει μία. Απαράδεκτο. Τουλάχιστον εμένα δεν μου χρωστάνε. Και τι σκέφτεστε να κάνετε, έχετε σκεφτεί υπομονή. Να κάνετε? Ανοίξω ένα ψιλικατζίδικο, να κρατάω σκυλιά. Πρέπει να βρω ένα plan B μάλλον. Είστε διατεθειμένοι δηλαδή να κάνετε και κάτι άλλο, είστε από τους ανθρώπους? Είμαι διατεθειμένη να πλύνω σκάλες προκειμένου να πληρώσω τα απαραίτητά μου. Τι εννοείς, φυσικά. Δουλεύω από πάρα πολύ μικρή, δεν ντρέπομαι καθόλου να δουλέψω. Όλο αυτό το lifestyle που έχει μείνει για χρόνια. Αλλά εγώ με το lifestyle, αγάπη μου, να ξεράσω από την αρχή. Εσείς πότε δεν έχετε καμία σχέση με το lifestyle? Δεν σας βλέπω. Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το lifestyle, δηλαδή τι, ό,τι τι. Ότι το πρωί ξυπνάω, πάω, κάνω υπασία, μετά κάνω σέρφινγκ και μετά το βράδυ πάω στα μπουζούκια και μετά πάω σε ένα σπα. Τι είναι αυτό τώρα αυτό? Δεν ξέρω, αυτά είναι ζωή για άλλους ανθρώπους, αλλιώς μαθημένους και με άλλα βαλάντια. Αυτά τα lifestyle εγώ δεν τα κατάλαβα ποτέ. Εγώ είμαι ένας ταπεινός, απλός, κανονικός, μέχρι βαριεστημάρας άνθρωπος που κάνει απλά τη δουλειά του. Κατεβήκαμε στην πλάζα και ανοίγω το κορσάζ. Το μπικίνι να φανεί, είμαι κούκλα ζωντανή κι όλοι λένε μια φωνή. Γιατί έχετε μετανιώσει τη ζωή σας? Πάντως όχι για τη δουλειά που επέλεξα. Όχι. Καθόλου. Δουλειά μου την επέλεξα, την αγαπώ. Και την κάνετε και την πολύ κάνω καλά. Με το... Α, σε ευχαριστώ πολύ, πάρα κουκλάρα πολύ μου. Την αγαπώ πολύ, την κάνουμε πάρα πολύ κέφι. Με έχει βγάλει από πάρα πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Μόνο η δουλειά. Όπως δύσκολες στιγμές. Έχω περάσει το χαμό των γονιών μου, ας πούμε. Που ήταν και πολύ σύντομος ο χαμός του ενός από τον άλλο. Πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής μου, με νοσοκομεία και με τρέξιμο. Χρόνια πριν. Ναι, το 10, όχι και πολλά, πρόσφατα σχετικά. Το μόνο που με κράτησε από την τρέλα ήταν η δουλειά. Γενικώς με έχει βγάλει από πολλά λούκια η δουλειά. Αναπολύεται καθόλου τους γονείς σας τις δύσκολες στιγμές? Είναι δυνατόν, μωρέ. Και τις δύσκολες και τις εύκολες. Ναι. Όλες τις στιγμές. Ήταν περήφανοι όταν σας βλέπανε πάνω στο σανίδι? Ναι, ήταν αυστηροί οι γονείς μου ως προς τις κρίσεις τους. Δεν ήταν από τους γονείς, η μαμά μου δηλαδή. Ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρεις, πώς ήταν οι μπαμπάδες με τις κόρες, ναι. Λιωμένος. Η μαμά μου ήταν σχετικά αυστηρή, δεν χαριζόταν. Ποτέ δεν μου έκανε κοπλιμέντα, ποτέ δεν μου έλεγε μπράβο, πουλάκι μου, τι καλό. Καμία σχέση. Ήταν πολύ αυστηρή. Θυμάμαι μια φορά χαρακτηριστικά, έπαιζε σε μια παράσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Το ράφτη κυριών και με κάνει φοβερή πρεμιέρα και είχα πάρα πολύ αγωνία. Και της είπα, μαμά, πώς φάνηκα? Και μου είπε, χοντρή.